Σε νέα πρόκληση προέβη η Τουρκία στέλνοντας πολεμικά πλοία ανοιχτά της Κάσου λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Με αφορμή τις έρευνες του ιταλικού πλοίου Λιβόλι Ριλιούμ για την πόντιση υποβρυχίου καλωδίου με σκοπό την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ανάπτυξη πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή σε συνέχεια πλεύσης του ερευνητικού πλοίου σε διεθνή ύδατα είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και ελληνικών πολεμικών πλοίων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι λαμβάνουν χώρα ιδέους σε συνεννοήσεις εν ώψη ολοκλήρωσης της έρευνας βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού. Υπενθυμίζεται ότι το Λίβολι Ριλιούμ πραγματοποιεί έρευνες για τις οποίες έχει εκδοθεί η Ναύτεξ από το σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Η Τουρκία αντέδρασε εκδίδοντας δική της Ναύτεξ και δηλώνει ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επομένως ο συντονισμός κατά την Τουρκία πάντα πρέπει να γίνει με τις τουρκικές αρχές. Τώρα για τις ενέργειες της Τουρκίας και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, είπε τα εξής: «Η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα αυτό, λέγοντας ξεκάθαρα ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και δεν σημαίνει αφέλεια. Από εκεί και πέρα, στο διάλογο, στο τραπέζι δεν μπαίνουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας, ούτε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων». Η δική μας η θεώρηση παραμένει η ίδια και δεν αλλάζει η πολιτική μας. Διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και δεν σημαίνει αφέλεια. Και από εκεί και πέρα, στο διάλογο, στο τραπέζι, δεν μπαίνουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας, ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο και η νομοθεσία, προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα τα οποία υπάρχουν και ταυτόχρονα σώζουν ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Προκλητικός απέναντι στην Ελλάδα εμφανίστηκε σε ομιλία του ο ηγέτης του κόμματος εθνικιστικής δράσης της Τουρκίας, Devlet Bahçeli. Ο κ. Bahçeli έκανε ειδική μνήμα στην παρουσία του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του αγενείς, δειλές και αλαζονικές. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας βρίσκεται σε παραλήρημα, είπε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ενώ αμφισβήτησε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Η ειρηνευτική επιχείρηση της 20ης Ιουλίου έθεσε τέλος στις απόπειρες γενοκτονίας. Οι εχθροί των Τούρκων είναι ανήσυχοι και έχουν χάσει τον ύπνο τους. Το χρόνιο κυπριακό πρόβλημα είναι έργο αυτών που φοβούνται τη λύση. Η ελληνική πλευρά σαμποτάρει τη λύση, είπε ο κ. Bahçeli. Αναφερόμενος τώρα στα κατεχόμενα, υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει άμεσα τέλος στην παράνομη και παραβιάζουσα τα ανθρώπινα δικαιώματα απομόνωση στην οποία έχει καταδικαστεί ο τουρκοκυπριακός λαός. Και κατέληξε λέγοντας ότι το τουρκοκυπριακό κράτος, όπως το ονομάζει η Τουρκία, πρέπει να αναγνωριστεί. Ο γεωματικός τουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην άμβληση της εποχικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών, δήλωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά την συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με το νέο Προεδρείο του Συνδέσμου Δήμων Γεωματικών Πηγών Ελλάδας. Η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη αναγνωρίσει περισσότερους από 80 φυσικούς γεωματικούς πόρους με γεωγραφική διασπορά σε όλη την επικράτεια και έχει αδειοδοτήσει 30 και πλέον εγκαταστάσεις γεωματικού τουρισμού. Τώρα για την ενίσχυση και ανάπτυξη του γεωματικού τουρισμού, η Υπουργός πρόσθεσε ότι επανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Προστασίας Γεωματικών Φυσικών Πόρων, η οποία συνδράμει το έργο του Υπουργείου με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των γεωματικών πηγών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ο Χρήστος Μιχαλάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, σε δηλώσεις του που έκανε την Τρίτη για την τουριστική κίνηση, είπε ότι εξελίσσεται πάρα πολύ θετικά. Ο Ιούλιος θα κλείσει με σημαντικό αριθμό αφίξεων, είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι η αγορά της Βρετανίας είναι μακράν πρώτη σε αφίξεις.
Τώρα, για τα έσοδα, είπε συγκεκριμένα ότι είναι αυξημένα. Λοιπόν, η κίνηση εξελίσσεται πάρα πολύ θετικά από άποψη αφήξεων. Όπως ξέρετε, τα επίσημα στοιχεία της από το αεροδρόμιο μέχρι 30 Ιουνίου είχαμε μια αύξηση περίπου 12 με 14%. Ο Ιούλιος μέχρι και τις πρώτες τρεις εβδομάδες εξελίσσεται σε διψήφιο αριθμό αύξησης. Άρα αυτό φαίνεται ότι στο τέλος του μήνα θα καταγράψει μεγαλύτερη αύξηση, γιατί δυστυχώς από 22 του μήνα και μετά πέρσι είχαν περισσότερες αναχωρήσεις λόγω των τραγικών γεγονότων με την εκένωση της Ρόδου. Άρα ο Ιούλιος θα κλείσει με μια πολύ σημαντική αύξηση από άποψη αφήξεων και διανυκτέρευση. Οι αγορές είναι κλασικές αγορές, πάνε καλά. Βέβαια υπάρχει μια διακύμανση αναγορά, κυρίως η κεντρική γερμανόφωνη Ευρώπη και η γαλλική αγορά για διαφορετικούς λόγους έχουν κάποια θέματα. Αλλά αυτή που τραβάει, που είναι η νούμερο ένα αγορά και καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό αφήξεων, είναι η Βρετανική αγορά για άλλη μια χρονιά. Χωρίς να πούμε ότι στερεί η Ανατολική Ευρώπη, η Σκανδιναβική αγορά ή οι χώρες της Μεσογείου. Ακόμα και από το Ισραήλ, παρόλο που είναι με τις δύσκολες καταστάσεις που περνάει αυτή η χώρα κάτω, η περιοχή γενικότερα, παρόλα αυτά από οι αφήξεις μας έχουν εκπλήξει θετικά. Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ τους τουριστικούς πράκτορες και με τους άμεσους συνεργάτες που είναι οι ξενοδόχοι. Σε αυτούς τους δύο τομείς τα έσοδα είναι αυξημένα. Ακούμε διάφορες, ακούω την αγορά όπως την ακούτε κι εσείς. Δεν με εκπλήσει εάν ο καταναλωτής, ο πελάτης μας ξοδεύει λιγότερα χρήματα, γιατί η οικονομική κρίση είναι σε όλη την Ευρώπη. Είναι λογικό όταν απευθυνόμαστε στο μεσαίο εισόδημα, σαν αγορά, πλήττονται αυτά τα νοικοκυριά στην Ευρώπη. Το τουριστικό πακέτο, κυρίως για τη Ρόδο και για τη Ρόδο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί οι δύο βασικοί πυλώνες του παράγοντες για το τουριστικό πακέτο, που είναι το αεροπορικό εισιτήριο και το ξενοδοχείο, έχει αυξηθεί τουλάχιστον διψήφιο αριθμό αύξησης, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πειράσει πάρα πολύ και το πακέτο. Αλλά και σαν αγορά έχουμε αυξήσει τα κόστη μας και την αγορά μας, το κόστος να περάσει κάποιες διακοπές στο νησί, για διάφορους λόγους. Έχει αυξηθεί το κόστος το λειτουργικό, το εργασιακό, την πρώτη ύλη, και αυτό καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει και την καταναλωτική συνήθεια, την κατανάλωση των πελατών μας. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά της Ρόδου και δεν πρέπει να το, όταν μιλάμε, πρέπει να μιλάμε γενικά για την αγορά. Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, είναι πάρα πάρα πολύ θετικά. Τώρα, εάν κάποια μικρή περιοχή ή κάποια επιχείρηση ή κάποια μικρή γειτονιά έχει ένα πρόβλημα, πολύ πιθανό να γίνεται και αυτό. Αλλά γενικά, όταν υπάρχει μια αύξηση 12% με 14% στον προορισμό, σε σχέση με την καλύτερη εποχή, η καλύτερη σεζόν που ήταν η περσινή και η προπέρσινη, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, αν αυτός ο κόσμος έχει τα έσοδα που θέλουμε να έχουμε, είναι μια άλλη συζήτηση. Και είναι μια μεγάλη συζήτηση που εγώ δεν τη συμμερίζομαι. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν τη συμμερίζομαι ότι είναι τόσο άσχημη η σεζόν. Δεν είναι τόσο άσχημη η σεζόν, δεν είναι τόσο, αλλά αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Έτσι. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας για το νησί μας. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου είναι πάντα αρκετά καλός ο μήνας. Η μάχη όλη γίνεται για το κλείσιμο της σεζόν, όπως και για το άνοιγμα της σεζόν. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ενισχύεται ο Απρίλιος και ο Οκτώβριος λόγω της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα επίπεδα που θέλουμε να πάμε. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σε πρώτη ανάγνωση από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας Ρυθμίσεις για την ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη, το ψηφιακό φροντιστήριο, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας και οι Σπαρτιάτες επιφυλάχτηκαν για την ψήφισή τους στην Ολομέλεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαζί με τη Νέα Αριστερά και τη Νίκη δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν. Τις επόμενες μέρες δρομολογούνται 10.000 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών με επιλογή από τους πίνακες του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό που ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς όπως και τους γονείς και τους μαθητές, ανάφερε στο Sky η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ.
Αυτοί οι νέοι διορισμοί προστίθεται στους σχεδόν 30.000 διορισμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αρχή της προηγούμενης τετραετίας, συμπλήρωσε η κυρία Μακρύ. Και να ξεκινήσουμε με αυτό που πιάνει όλο το φάσμα και όλο το χώρο της εκπαίδευσης με τις 10.000 προσλήψεις, ένας υπέρογκος αριθμός, έτσι όπως τον ακούμε, που δρομολογείται, αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες κιόλας. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ένας αριθμός ο οποίος ευχαριστεί και τους εκπαιδευτικούς μας, αλλά βεβαίως και τους γονείς και τους μαθητές, και ήταν αποτέλεσμα μιας καλής προετοιμασίας από τον Υπουργό, από το Υπουργείο μας και πολύ καλής συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία, δηλαδή των Εσωτερικών και των Οικονομικών. Θέλω να πω ότι αυτοί οι 10.000 προστίθεται στους σχεδόν 30.000, για την ακρίβεια λίγο παραπάνω από 28.000 διορισμούς, για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία. Διορισμοί είναι οι μόνιμοι, οι προσλήψεις είναι των αναπληρωτών. Πληρωτών, που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από την προηγούμενη τετραετία. Ήταν η πρώτη μετά από δεκαετίες και η πρώτη στα εκπαιδευτικά χρονικά στην ειδική αγωγή. Οι διορισμοί λοιπόν αυτοί γίνονται γιατί πιστεύουμε ακράδαντο ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η μονιμότητα και η σχέση εκπαιδευτικά ορθή μεταξύ των καθηγητών, των δασκάλων και των μαθητών, και σιγά σιγά να μειώνεται ο αριθμός των αναπληρωτών οι οποίοι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες. Αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι απαραίτητο στη χώρα μας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα. Πώς θα διανεμηθούν, κυρία Μακρύ, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πώς θα γίνει? Θα είναι από τους περισσότερους διορισμούς τετραπλάσιοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα είναι πενταπλάσιοι στην ειδική αγωγή, οχταπλάσιοι στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, και δεν θα είναι αυτή τη φορά μόνο ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία, και θα είναι 5.000 σχεδόν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 60 άτομα για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Δήμος ΚΟ. 10 άτομα μερικής απασχόλησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων και 50 άτομα πλήρους απασχόλησης. Τώρα, οι αιτήσεις κατατίθενται από αύριο, Τετάρτη, 24 Ιουλίου έως και την 3η 6 Αυγούστου. Ολόκληρη ανακοίνωση για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως επίσης και οι οδηγίες, το έντυπο αίτησης και ό,τι άλλο χρειάζεται, έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου ΚΟ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει δυναμικά με τη φετινή 13η διοργάνωση στο νησί της Πάτμου από τις 18 έως τις 26 Ιουλίου, όπου θα προβληθούν 69 ταινίες, εκ των οποίων οι 43 είναι περμιέρες. Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, στις 20 και στις 21 Ιουλίου, διοργανώθηκε διήμερο συνέδριο για την αειφορία υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αντικείμενο του συνεδρίου, μέσα από συζητήσεις πάνελ και εργαστήρια, ήταν η προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την εκπόνηση νέων στρατηγικών βιώσιμης κινηματογραφικής παραγωγής. Την περιφέρεια εκπροσώπησε η Διευθύντρια Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, κυρία Βάσκια Παπαϊλία. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.